Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όλοι όσοι είστε εδώ μέσα είστε εν δυνάμει ανάπη. Σας το λέω έτσι λίγο πα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και όσοι από εμάς δεν τα καταφέρουμε να αποκτήσουν μια αναπηρία, θα αποκτήσουν γυρατιά. Που σημαίνει ότι η προσβασιμότητα αφορά καθολικά κάθε άνθρωπο για όσο ζει. Μετά τα προβλήματά του θέλουν. Με άλλον τρόπο. Ποιος εκπροσωπεί τα ανάπηρα άτομα, τα ανάπηρους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Τους εκπροσωπεί ένα μαγαζί που λέγεται Εσαμέα. Ένα μαγαζί που πέρυσι πήρε 900.000 ευρώ επιδότηση από την κυβέρνηση. Ένα μαγαζί που τρέχει ευρωπαϊκά προγράμματα με μόνο γνώμονα την απορρόφηση και όχι το τι αφορά την καθημερινότητα των ανάπηρων ανθρώπων. Με τον Μίτσο εδώ τον Αργυρό, παλέψαμε 3 χρόνια, συγκρουστήκαμε με τη διοίκηση της ΕΣΑΜΕΑ σε κεντρικό επίπεδο, στείλαμε μέχρι και προτάσεις ώστε να καταφέρουμε να καταστούν σε 3 χρόνια περίπου τα Γιάννενα διαβάσιμα σε όλο το μυστικό ιστό, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον κύριο Παρτακαστάνη, διότι το μαγαζί αυτό είναι ενός ανδρός, τον κύριο Παρτακαστάνη, διότι δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες της ΕΣΑΜΕΑ στην απορρόφηση κονδυλίων που τρέχαν τα έσπρα εκείνο το διάστημα. Μάζεψαμε και εμείς τα μπουκαλάκια μας, καταλάβαμε πως πάει όλη η δουλειά και είπαμε ότι ό,τι θα γίνει σε κάθε γενιά από ανθρώπους που θέλουν να τρέψουν αυτά τα πράγματα. Ποιους αφορά πραγματικά η προσβασιμότητα? Κάθε άνθρωπο που ζει σε μια πόλη. Και τι εμείς αποκαλούμε αναπηρία? Δεν αποκαλούμε το πρόβλημα του Δημήτρη, το πρόβλημα του δικό μου. Αναπηρία αποκαλούμε την αδυναμία κάθε δομημένο αστικού περιβάλλοντος να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων που καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό. Αναπηρία προσωπικά αποκαλώ αυτή τη σκάλα, όπως η κατασκεύαση είναι πλάξη. Με λιγότερα έξοδα και πολύ πιο χρηστική θα γινόταν μια ράμπα σε αυτή τη θέση. Και θα μεταφέραμε φορτία, θα ανεβαίναν παιδιά, μητέρες με καρότσια, τετράποδα που δεν είναι εκπαιδευμένα με τα μυσκαλιά και δεν οφείλουν, και κυκλοφορούσαν μεταφορείς. Ακόμη που εμείς κάποιες φορές το ρίχνουμε λίγο παραπάνω και πίνουμε, δεν θα καρμοτσακιζόμαστε σε αντίστοιχες καταστάσεις. Άρα λοιπόν για μας αναπηρία είναι το δομημένο περιβάλλον και το επιλέγουμε εμείς να είναι έτσι. Διότι ο μέσος μηχανικός όταν πάει να χτίσει ένα κτίριο, το χτίζει με τη λογική ότι θα είμαστε για πάντα νέοι. Μίλησα πέρυσι στην αρχιτεκτονική πρόκληση, δεν θυμάμαι πότε ήταν Δημήτρη, σχολή μας κάλεσαν, ο Κάρολος μας είχε καλέσει εκεί. Και μιλήσαμε σε αρχιτέκτονες, γιατί αυτοί θα κληθούν να σχεδιάσουν τα σπίτια για τα επόμενα 50 χρόνια. Ευτυχώς τα πράγματα εκεί πάνε καλά. Αρκεί να θέλουν και οι ιδιοκτήτες να καταλάβουν τι θα πούν οι επιστήμονες πάνω στο πληθυσμό σπιτιού. Προσωπικά θεωρώ ότι πιο φασιστικό και απάνθρωπο τον εγκλεισμό ενός ανάπηρου ανθρώπου στο σπίτι του, τον αποκλεισμό του στο κοινωνικό, γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο να κατέβει από το σπίτι του. Και δεν έχει πεζοδρόμιο, διότι θα μιλήσω μόνο για τα Γιάννα, δεν ξέρω στις άλλες περιοχές. Κάθε έργο προσβασιμότητας που γίνεται, γίνεται επειδή το επιβάλλει κάποιο έσπα. Και έτσι βλέπουμε το εξής μοναδικό φαινόμενο, το οικοδομικό τετράγωνο αυτό να είναι πλήρως προσβάσιμο και στην απέναντι μεριά του δρόμου, που δεν υπάρχει πρόγραμμα να μην έχει ράμα. Κατεβαίνεις από εδώ και απέναντι έχεις ένα σκαλοπάτι. Έχεις μια όδευση τυφλών, η οποία μένει σαν το μετέωρο βήμα του πελαγού και περιμένει ένα επόμενο έσμα. Εγώ δεν γεννήθηκα με την αναπηρία, την απέκτησα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Αλλά είναι πραγματικά άσχημο να αισθάνεσαι όχι δεύτερης, αλλά κατηγορίας πολίτης, αλλά ανύπαρκτος, όντας και μη παραγωγικός. Διότι έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, εάν δεν είσαι παραγωγικός, δεν είσαι τίποτα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, της οποίας το κόμμα ανήκα και εγώ, ψήφισε ένα νόμο για να αυξηθούν τα άτομα, τα ανάπηρα άτομα που θα εργάζονται στο δημόσιο τομέα και αύξησε κατά 5% τα άτομα αυτά. Δηλαδή ήταν ο προηγούμενος νόμος όριζε ότι τα 10% από τα άτομα που διορίζονται στο δημόσιο προέρχονται από λειτουργικά ανάπηρα άτομα και προσθέθηκε παράμονωση και 5% επιπλέον από γονείς οι οποίοι έχουν στην ευθύνη τους ανάπηρα άτομα. Είναι πολύ όμορφο αυτό,
Αλλά όπως είπε η Αθανασία, με τη λογική ότι ένας μπαίνει όταν πέντε φεύγουν, καταλαβαίνετε ότι έγινε στα χαρτιά. Κατά συνέπεια, ο κόσμος της αναπηρίας αντιμετωπίζει το ίδιο φάσμα που αντιμετωπίζουν όλοι οι συμπολίτες μας, αλλά πολύ πιο δραματικά. Ακόμη όμως και οι άνθρωποι που καταφέρουν και έχουν δουλειές, οι ανάπηροι που έχουν δουλειές, αντιμετωπίζουν πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους συναδέλφους τους, διότι τους θεωρούν μη παραγωγικούς και το κομμάτι ευθύνης που τους αντιστοιχεί θεωρούν ότι το φορτώνονται οι ίδιοι. Όμως αυτό είναι ένας ακόμη λάθος χειρισμός, γιατί δεν αξιοποιούμε τους ανθρώπους εκεί που μπορούν να αποδώσουν. Και έτσι βλέπουμε παιδιά με αναπηρίες κινητικές, είτε ελαφρές μυητικές εστερήσεις, να είναι σε κάποιο πόστο που τυπικά μένουν, περιμένουν να περάσει το ωράριό τους, αισθάνονταν ικανοί οι ίδιοι, αυτό είναι το χειρότερο από όλη αυτή τη διαδικασία. Τους κοιτάζουν όλοι με ένα ύφος ότι και εσύ παίρνεις τώρα το μηνιάτικο που θα το έπαιρνε ο δικός μου ένας άλλος και δεν αποδίδεις τίποτα. Την υγειονομική σου πολιτική ως κράτος δεν είναι αποτέλεσμα φροντίδας προς τον πολίτη, αλλά είναι αποτέλεσμα οικονομικών. Θα δώσω αυτή τη γραμμή προς τους πολίτες μου γιατί μου κοστίζει θεραπεία τους. Θα τους κόψω το τσιγάρο τώρα γιατί είναι ακριβό να τους θεραπεύσω μετά. Οκ, σκότωσέ μου τώρα. Τι να κάνουμε άλλο. Όσο λοιπόν όλα αντιμετωπίζονται μικρο ή μάκρο οικονομικά, όλοι εμείς δεν θα έχουμε καμιά ελπίδα παρά την αντίσταση. Αυτό το επίπεδο που μπορεί ο καθένας και που επιθυμείται κάποια στιγμή στη ζωή του.